Μετά από περίπου 70 ημέρες, οι καφετιέρες πήραν και πάλι φωτιά για τον πρώτο καφέ μετά την καραντίνα. Οι χανιώτες που περίμεναν με ανυπομονησία το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης πλημμύρισαν από νωρίς το πρωί τα καφέ της Παλιάς Πόλης για να απολαύσουν με τις παρέες τους τον πρώτο καφέ υπό τις νέες συνθήκες κανονικότητας με θέα το γαλάζιο της θάλασσας. Ήρθαμε από τα σφακιά, να το καφεδάκι μας μαζί με την μπουγάτσα μας και τώρα θα πάμε να πληρώσουμε ό,τι χρωστάμε. Το πρωί, ναι, με το καράβι. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Δεν ανησυχώ, δεν φοβάμαι, προσέχω. Εξίσου ανυπόμονοι ήταν όμως και οι ρυθμιώτες που από νωρίς βρέθηκαν και πάλι στα αγαπημένα τους στέκια, δίδοντας ζωή στην παραλιακή της πόλης. Σε Ρέθυμνο και Χανιά, οι θαμώνες των καταστημάτων με άλλη πλέον διάθεση, τηρώντας ωστόσο τα μέτρα προστασίας, ήρθαν και πάλι σε επαφή με τα γνώριμα τους πρόσωπα, συζήτησαν μαζί τους, ενώ δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους για τον κορονοϊό και την οικονομική ύφεση. Γιορτάζουμε χρόνια πολλά. Την απελευθέρωση. Μια που είδανε και πάντα τα βασικά με την απελευθέρωση. Καλύτερη από το χθες, αλλά φοβούμε την αυριανή. Φοβούμε την αυριανή. Ανακοινώθηκε και ένα κρούσμα στο νοσοκομείο. Τώρα τι θα μας βγάλει. Την οικονομία φοβάμαι. Μετά από 2,5 μήνες που είναι κλεισμένο στο σπίτι, βγήκε και κυκλοφορεί με άλλο αέρα, με άλλη διάθεση. Ελπίζουμε σιγά σιγά να επιστρέψουμε σε αυτήν την κανονικότητα που όλοι περιμένουν μετά από τόσο καιρό. Σήμερα είναι κάτι, να μην πω πρωτόγνωρο, κάτι καινούριο για μας. Αν και ήταν μικρό το διάστημα, ακούγεται σε κάποιους 2,5 μήνες, είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Όταν είσαι κάθε μέρα με επαφή με τον κόσμο, με τα ίδια άτομα, με τους καθημερινούς πελάτες, τους θαμώνες, εδώ αποκτάμε κάποιες άλλες σχέσεις. Αυτό είχε λείψει και σε εμάς και στους πελάτες. Οι επιχειρηματίες εστίασης, απ' την άλλη, ανακουφισμένοι πλέον από το άνοιγμα και τηρώντας ευλαβικά τα πρωτόκολλα, μιλούν για τις προσπάθειες που θα καταβάλουν για να κρατήσουν το προσωπικό τους, να βγάλουν τα σπασμένα της προηγούμενης περίοδου και φυσικά να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους. Περίμενα πως θα συνεργαζόταν το κράτος μας για τις επιταγές, μόνο και μόνο για τις επιταγές, και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Το να δίνει κάποια δάνεια και να βάζουν υποθήκες. Και το να δίνει κάποια δάνεια σε αυτούς που δεν χρωστάνε, δυστυχώς όλος ο κόσμος είναι με πλήγμα, το 80-90% και χρωστάει. Αποφασίσαμε καταρχήν να προσλάβουμε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαθα ως τώρα. Οι άνθρωποι παλεύανε μαζί μας, είναι κρίμα να τους πούμε τώρα μην έρθετε. Παρόλο που αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος το μισθολογικό από εδώ και ύστερα βαρύνει μόνο την εταιρεία. Έχουμε προετοιμαστεί όλο αυτό το διάστημα για τις προφυλάξεις που πρέπει να πάρουμε και εμείς και το προσωπικό, αλλά και να είναι και άνετα και ο κόσμος. Με τα καινούργια μέτρα έχουμε προσαρμοστεί στις αποστάσεις που πρέπει να έχουν τα τραπέζια, στα άτομα που θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στον χώρο. Αυτή η καραντίνα μας έφερε να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε το ότι τα δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, οπότε καλό θα είναι να απολαμβάνουμε, να είμαστε ευτυχισμένοι, να χαρούμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας και να απολαύσουμε αυτό που μας δίνει η φύση, οι επιχειρήσεις και η πόλη μας.